ίσως το κουτιό σήμερα, γιατί είχα δηλώσει όταν έκανα το live την περασμένη Τρίτη ότι θα είμαι εδώ στο κουτιό σήμερα. Έτσι δεν ήθελα να πάω πίσω στον λόγο μου, παρόλο που έχω πάρα πολλά σχετικές εξελίξεις προς το απλά επειδή πολλοί γονείς φράστηκαν, ίσως να μην είναι πολύ ερωτικά, αλλά τουλάχιστον από τα μηνύματα μου είδα δεκάδες και προσπαθήσεις πάνω από το πρόβλημα. Είμαι εδώ για συμπαράσταση με όλο το κόσμο. Γιατί δεν είναι μια απαιτούν για μένα να κανονιστεί όλο το ρύθμο, να κανονιστεί όλα τα παιδιά μου την ανάγκη. Είναι βασικό και αν θέλετε το κουτιό μαγευτός για το κάθε παιδί, δεν πρέπει να υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών. Υπάρχουν γονείς που φοβούνται την πανδημία και δεν θέλουν να στείλουν το παιδί τους στο σχολείο, έστω και αν δεν είναι με κάποιες προϋπάρχουσες συνθήκες, ας πούμε, ηλικίας. Και έχουν κάθε δικαίωμα να εξασφαλίσουν εκπαίδευση για το παιδί τους και να πράξουν όπως αυτοί νιώθουν ότι είναι σωστό σαν γονείς για να προστατεύσουν το παιδί τους. Αυτά για το θέμα. Ότι επίσημα το σχολείο με πήρε και μου ανακοίνωσε ότι δεν μετρούν ούτε υπάρχουν οι απουσίες του παιδιού μου μέχρι τώρα και περιμένουν την επιτροπή της αγωγής και να δει το αίτημα. Φαντάζομαι θα το εγκρίνουν και θα προχωρήσουν πάρα πολύ πιο γρήγορα τώρα. Καθήκον εκπαίδευση ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και όπως είπα, το απαιτώ για όσα παιδιά το έχουν ανάγκη, αφού δόθηκε το βήμα να στο πούμε να φραστώ και να πω κάτι στον κόσμο, στους αγωγούς. Θέλω να πω ότι είναι το βασικό